Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 90,6. Έχουμε επιστρέψει στα πλαίσια βεβαίως της ενημέρωσής σας. Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα, τι είναι, Τρίτη είναι σήμερα. Πότε θα έρθει η Παρασκευή, που σημαίνει ότι για εμάς λίγη και η προεκλογική περίοδος. Σταματάνε οι όποιοι περιορισμοί. Το Σάββατο δεν επιτρέπεται να ανεβάσουμε προεκλογικό υλικό. Οπότε, ό,τι μπορείτε να διαβάσετε από την ιστοσελίδα μας, από το Prisma Radio και λευκάδα.gr. Λοιπόν, στις 9 η ώρα είναι η κεντρική ομιλία του επικεφαλής της κοινωνίας των πολιτών, του κ. Λιβιτσάνου, ο οποίος κατέβασε ένα ομολογουμένως δυνατό ψηφοδέλτιο με αξιόλογες παρουσίες, με στόχο βεβαίως την Δεύτερη Κυριακή. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος από τις πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Λιβιτσάνου. Είναι μεγάλη μας χαρά όμως που θα συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, να τολμήσω να πω και στενό συνεργάτη του κ. Λιβιτσάνου, τον κ. Παρασκευά, για να αναλύσουμε λίγο την επικαιρότητα και να στείλουμε και να προβληματίσουμε τους αναποφάσιτους, κ. Παρασκευά. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Εσείς, κύριε Κουνιακή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω. Είναι μεγάλη μας χαρά. Είναι μεγάλη μας χαρά και πρέπει να πω, δεν ξέρω αν το δέχεστε αυτό που λέω, είστε από τους πρώτους που σταθήκατε στο πλευρό του κύριου Λιβιτσάνου και αυτό το βγάλατε προς τα έξω. Να ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας έκανε να ενώσετε τις δυνάμεις σας με την κοινωνία των πολιτών? Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Κουνιάκη, η κοινωνία των πολιτών έχει εδώ περίπου και ένα χρόνο δημιουργηθεί από κάποια άτομα, το οποίο είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια καινούργια αρχή για τη Λευκάδα, ίσως να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω το νησί μας και τα νησιά μας, μάλλον γιατί δεν είναι μόνο το νησί της Λευκάδας, είναι ο Κάλαμος, ο Καστός. Και ξεκινήσαμε έτσι. Στην αρχή ήταν κάπως διαφορετικό το σχήμα. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε τότε που τα συζητάγατε με τον κύριο Μελάκη όλας. Βεβαίως. Το καλοκαίρι. Γιατί ο επικεφαλής ήταν τότε, ήταν να είμαι εγώ. Μάλιστα. Στον Ιούλιο του 2018. Βέβαια έγιναν πολλές αλλαγές και εγώ δεν μπόρεσα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και η ομάδα αποφάσισε να ηγηθεί ο κύριος Λιβιτσάνος και τον στηρίξαμε απόλυτα και τον στηρίζουμε απόλυτα για να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο έργο, το οποίο είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Να με βοηθάτε λίγο, μια που το θέτετε τώρα και επειδή το συζητάμε πρώτη φορά δημόσια, ο κύριος Λιβιτσάνος ήταν στην ομάδα τότε που εσείς ήταν να ηγηθείτε και μετά βεβαίως λόγω των δικών σας υποχρεώσεων μπήκε μπροστά. Μπήκε μπροστά με τη στήριξη, ήταν κοινή απόφαση. Μάλιστα. Όλων της ομάδας να μπει μπροστά. Βέβαια από την ομάδα τότε αποχώρησε κάποιος που σήμερα είναι υποψήφιος δήμαρχος, να ξέρετε. Αυτό είναι το κερασάκι που δεν ξέρατε. Έχω την εντύπωση ότι ναι, δεν το ήξερα εγώ αυτό, αλλά μια που το συζητάμε τώρα, ναι. Ναι, στην τότε ομάδα δηλαδή, επειδή εγώ έχω τη φήμη του ανθρώπου που τα λέει έξω από τα δόντια και δεν κρύβομαι. Μάλιστα. Στην ομάδα του ήταν και ο κύριος Μαργέλης μέσα. Σας το λέω και αυτό. Θα μάθουμε πολλά σήμερα. Χαίρομαι. Χαίρομαι που το λέτε. Ναι, εντάξει. Να σας πω κάτι. Θα μάθουμε πάρα πολλά. Η ομάδα ήταν από επαγγελματίες. Παρέμεινε με επαγγελματίες. Συνεχίσαμε στο σκοπό μας. Ο κύριος Λιβιτσάνος, να σας πω την αλήθεια, ότι υπερέβαλε αυτό και το έχει κάνει δηλαδή με τον καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Και με θέμα έχει αφήσει την επιχείρησή του, έχει βάλει χρήματα, γιατί ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα χρειάζονται. Σωστά. Και χρήματα. Βεβαίως, για να προχωρήσουμε. Βεβαίως. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι βοηθάμε πάρα πολύ. Βέβαια στην προσπάθεια αυτή πλάτη έχει βάλει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φαίνεται. Mm-hmm. Και θα ήθελα να το πω, παρόλο που είναι η σύζυγός μου, είναι η Σωτηρία Γαζή. Μάλιστα. Η οποία από την αρχή βοήθησε στην οργάνωση, στη στρατολόγηση, στο ψηφοδέλτιο, στα οικονομικά και στο κλείσιμο του φακέλου όλο. Εάν δεν υπήρχε η Σωτηρία, πιστεύω ότι μπορεί και να μην είχαμε φτάσει στο τέλος. Μάλιστα. Σας θυμά που το λέτε αυτό. Ξέρετε, έχει σημασία που ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω, κύριε Παρασκευά, με βγάζετε από τη δύσκολη θέση με την έννοια ότι και εγώ έκανα δεύτερες σκέψεις αν θα έπρεπε να γυρίσω τόσο πολύ το χρόνο, αλλά έχει σημασία. Για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο
της στήριξης, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Μαργέλης δεν στηρίζει λόγω και του πολιτικού του χώρου τον κύριο Καλό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν στηρίζει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν στηρίζει κανέναν. Δεν το γνωρίζω αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήμουν πολύ ακριβής και σαφής. Ωραία. Και προχωράτε λοιπόν κάποια στιγμή. Πρέπει να πω ότι φτιάξατε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο πολλοί ίσως πίστευαν ότι δεν θα καταφέρετε να το στελεχώσετε και με άτομα τα οποία και είναι γνωστά και έχουν το δικό τους αποτύπωμα προσφοράς, αλλά και είναι ικανά ίσως να σας οδηγήσουν στην δεύτερη Κυριακή. Τουλάχιστον το επιτελείο σας το πιστεύει αυτό. Τι εννοείτε με αυτό, μπορείτε να... Εννοώ ότι έχετε δημιουργήσει, δημιουργήσει ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Και αυτός είναι ο στόχος, ενώ αρχικά όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία και βγήκε προς τα έξω με τον κύριο Λιβιτσάνο, πολλοί ήταν αυτοί που αμφισβήτησαν αν θα τα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος, διότι τότε, αν θυμάστε, συνομιλούσε και με τον κύριο Μελά, ήταν και η επικοινωνία και με τον κύριο Καλό και με τον κύριο Γλυγόρη. Ξέρετε, για το πώς θα κατέβετε και αν θα κατέβετε όλοι μαζί σε ένα ενωμένο σχήμα, γι' αυτό. Μάλιστα. Επειδή το αναφέρετε αυτό και θα πρέπει να σας δώσω μία απάντηση, όλα αυτά που έχουν υποθεί όλες αυτές τους τελευταίους μήνες δεν στηρίζονται. Τι εννοεί? Δεν ισχύουν. Δεν στηρίζονται, δεν ισχύουν. Η κοινωνία πολιτών προχώρησε από την αρχή μόνη της, συγκεντρωμένη στο σκοπό της, με τα άτομα. Προσπαθήσαμε να βάλουμε τα άτομα που λέτε, δεν ήταν ικανό να συμβεί. Προχωράμε εμείς. Από την αρχή είπαμε ότι θα βάλουμε επαγγελματίες καταξιωμένους στα επαγγέλματά τους και στην κοινωνία, χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα ηθικό ή οτιδήποτε άλλο, και να είναι καταξιωμένοι και να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αυτά που έχουμε βάλει στα στόχο μας, ώστε να κατακτήσουμε το Δήμο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Πάμε λοιπόν τώρα σε όλη αυτή την πορεία, κύριε Παρασκευά. Θέλω να μου πείτε εσείς τι εισπράτετε, διότι ξέρετε, τα κουκιά είναι μετρημένα. Είμαστε ένας μικρός δήμος. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νέο σύστημα της απλής αναλογικής που δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι πλειοψηφίες, γιατί δεν θα υπάρχει αυτή η άνεση του να έχει κάποιος την πρωτοβουλία των κινήσεων μελλοντικά. Θέλω να μου πείτε εσείς τι αποκομίζετε στις περιοδίες στο πλευρό του κύριου Λιβιτσάνου και γενικότερα τι ζητούν οι συμπολίτες μας και τι δεν πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή που είναι στο τιμόνι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Να αρχίσουμε πρώτα από το εκλογικό σύστημα, το νέο εκλογικό σύστημα. Απόλυτα δίκαιο για μένα. Mm-hmm. Την πρώτη Κυριακή θα πρέπει να μπουν τα άτομα μέσα. Και η κοινωνία και οι πολίτες θα πρέπει να εκλέξουν τα άτομα που νομίζουν ότι είναι ικανά, για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στο έργο, να πάρουν τις αποφάσεις, να σκεφτούν, να μελετήσουν, να οργανώσουν, να εκτελέσουν. Αυτό είναι το ζήτημα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όποια κίνηση, όποια παράταξη έχει τους πιο ικανούς μέσα, το οποίο οι πολίτες θα κρίνουν ότι είναι ικανοί να μπουν, αυτοί θα βρεθεί στο δεύτερο γύρο. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό? Απόλυτα. Δεύτερο. Τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα? Η Δημοτική Αρχή έχει κάνει τραγικές παραλήψεις. Η προσωπική μου άποψη. Δεν έχω εμπειρία από αυτοδιοίκηση. Έχω μόνο από τον ιατρικό σύλλογο που ήμουν, που είναι πολύ μικρή και δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν αυτά τα δύο πράγματα. Έχει κάνει παραλήψεις γιατί έχει αργήσει. Έχει αργήσει σε σημαντικά ζητήματα, όπως είναι τα σκουπίδια, παράδειγμα. Άργησε. Ενώ υπήρχαν οι μελέτες, άργησε. Κινήθηκε σε λάθος κατεύθυνση. Πήγε και έκανε μια μελέτη με το Πολυτεχνείο, αν θυμάμαι καλά. Καλά βεβαίως, τα λέω. Βεβαίως. Το οποίο άργησε και τελικά φτάσαμε στην προηγούμενη λύση. Χάσαμε χρόνο. Έχουμε μια ορολογιακή βόμβα, η οποία είναι με τα δέματα. Τα οποία δεν ξέρω το καλοκαίρι τι θα γίνει. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε προβλήματα μεγάλα το καλοκαίρι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Κύριε Παρασκευά, από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί μία λύση. Έχει μπει μπροστά λοιπόν μία λύση, όπου... Θα αργήσει αυτό. Θα αργήσει και το καυτό διάστημα είναι αυτά τα χρόνια μέχρι να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Από την άλλη όμως, ποια είναι η πρόταση, δηλαδή η Δημοτική Αρχή στις τοποθετήσεις της λέει ποια είναι τα δεδομένα και κατηγορεί τους αντιπάλους, τους πολιτικούς, ότι δεν λέτε συγκεκριμένες όμως θέσεις για τα προβλήματα αυτά.
η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, που είναι και επικεφαλής αυτής, εάν δεν είχε αρχίσει, θα είχαμε φτάσει πιο γρήγορα στο στόχο μας, που θα ήταν η ΜΟΠΑΚ. Πολύ σωστά. Mm-hmm. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Εάν είχαμε φτάσει πιο γρήγορα στο στόχο μας, η μεταβατική περίοδος θα ήταν πιο μικρή. Και συγχρόνως θα έπρεπε να έχουμε δρομολογήσει και θα έπρεπε να είχαμε οργανώσει τι θα κάνουμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Ναι. Κάναμε κάτι. Δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Γιατί δεν το σκεφτήκαμε αυτό? Γιατί ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους? Και γιατί τρέχει στο παρελθόν? Μάλιστα. Δεν καταλάβατε. Η μεταβατική περίοδο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Σας το λέω εγώ. Με όποιο και αν μιλήσετε, τώρα το άνοιγμα είναι πολύ μεγάλο. Το χρονικό όριο που έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θα πρέπει να περιμένουμε τη ΜΟΠΑΚ για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Τώρα με τα δέματα δεν ξέρω τι θα γίνει. Σας το λέω ειλικρινά. Υπάρχει μία σκέψη, για παράδειγμα, να μεταφερθούν και να... Στην Καρνά. Να πάνε στα Γιάννενα, για παράδειγμα. Δεν ξέρω βέβαια πώς είναι το κόστος και τι μπορεί να συμβεί. Απλά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Το κόστος στην Τέρνα, για να πάνε στην Τέρνα, το οποίο αγοράζει τα δέματα με τον τόνο, τα αγοράζει. Το κόστος της μεταφοράς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο Δήμος δεν νομίζω να μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το κόστος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και ο χρόνος για να γίνει μεταφορά, γιατί πρέπει να είναι 10.000 δέματα κάθε εκεί. Παραπάνω από 10.000 δέματα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πώς θα μεταφερθούν 10.000 δέματα και με τι? Μάλιστα. Δηλαδή, αυτά αν τα σκεφτόμαστε από την αρχή, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχει μεγάλη ευθύνη η Δημοτική Αρχή, γιατί χρονοτρίβησε όσον αφορά στο θέμα της λύσης, της μεταβατικής περίοδου. Ήξερε ότι η ΜΟΠΑΚ θα πάει παραπίσω. Μάλιστα. Βεβαίως από την άλλη υπάρχει και ένας ισχυρισμός που έχει ακουστεί και από τη Δημοτική Αρχή, ότι άλλαξε και το νομικό πλαίσιο των δημοπρασιών, των έργων, και εκεί πέρα μετά καθυστερήσαμε, διότι μέχρι να κατανοήσουμε το νέο πιο αυστηρό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθυστερήσαμε. Όλα αυτά όμως ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή ότι έγιναν με τη συνένεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό που λέτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το συμμερίζομαι απόλυτα. Για ποιο λόγο όμως να κινηθούν προς μια άλλη λύση στην αρχή? Για ποιο λόγο να μην δεχτούν την παλιά μελέτη? Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Δεν το καταχάσαμε δηλαδή τόσο χρόνο, για ποιο λόγο? Για να κάνουμε μια καινούργια μελέτη, η οποία κόστησε. Ναι. Έχετε δίκιο. Μάλλον συμμεριζόμαστε αυτό που λέτε και καταγράφετε, για να τρέξω λίγο την συζήτηση, κύριε Παρασκευά. Καθώς τα θέματα είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα την επόμενη μέρα και να μην μείνουμε, για παράδειγμα, σε υποσχέσεις και σε λύσεις που είναι ανέφικτες? Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και οικονομικό. Και βεβαίως το μεγάλο στοίχημα για τον εκάστοτε Δήμο είναι να παράξει και πλούτο, να δημιουργήσει και θέσεις εργασίας. Θέλω να πω λοιπόν, ποιο είναι το μοντέλο που πιστεύετε ότι πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος στα σημαντικά ζητήματα? Για παράδειγμα, στην καθαριότητα, κύριε Παρασκευά. Βεβαίως. Να σας πω, τα ζητήματα που μπορούν να τρέξουν την επόμενη μέρα δεν είναι πολλά. Είναι 3 ή 4 που είναι βασικά ζητήματα που θα πρέπει να γίνουν άμεσα, γρήγορα και να δρομολογηθούν. Δηλαδή, η αποχέτευση, τα σκουπίδια, η καθαριότητα και η ίδρυυση, μαζί με το χώρο το μπάρκινγκ, δηλαδή και την οργάνωση των χώρων, των δημόσιων χώρων, είναι τα πιο βασικά ζητήματα. Δηλαδή, είναι οι υποδομές που θα πρέπει να δημιουργηθούν για να πάμε στην επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αν δεν γίνουν αυτά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά το θέμα της αποχέτευσης, του βιολογικού καθαρισμού, καλύτερα, θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση και ο αγωγός θα πρέπει να προχωρήσει ώστε να φύγουν προς τη γυρά πέτρα. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει να γίνει άλλη μία δεξαμενή, να γίνει αναβάθμιση των μηχανημάτων για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Και να μην έχει και πρόστιμο κάθε τόσο ο Δήμος. Γιατί το γνωρίζετε ότι έχει πρόστιμο για αυτή τη δουλειά ο Δήμος. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Αυτές οι δράσεις μπορούν να γίνουν άμεσα, πιστεύετε? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο... Θα γίνει μελέτη, κοιτάξτε να σας πω, στο πρόγραμμά μας, στην κοινωνία πολιτών, έχει αναλάβει ο κ. Κατοπόδης, που είναι αρχιτέκτονα μηχανικός, είναι πρώην τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Απολωνίου, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε. Επί εποχή λογοθέτη, ο οποίος έχει κάνει μελέτες και έτρεχε όλες τις μελέτες σε τέτοια ζητήματα. Mm-hmm. Άρα εμείς είμαστε σε θέση να τα τρέξουμε. Έχουμε και τους ανθρώπους
και σε υπουργεία και σε κερίες θέσεις οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό θα γίνει, είναι η προτεραιότητά μας. Mm-hmm. Αυτά είναι η προτεραιότητά μας. Βέβαια το όνειρο το δικό μου να σας πω την αλήθεια σε ένα επιπλέον είναι να γίνει και ένας πολυχώρος, γιατί το πνευματικό κέντρο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τώρα. Μάλιστα. Σωστά. Και βεβαίως σε όλα αυτά χρειάζεται και συνεργασία όλων και οι συνενέσεις που θα σας ρωτήσω σε λίγο. Θέλω να μου πείτε, κύριε Παρασκευά, ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει ως δημοτική κίνηση και μετά να το συνδέσουμε και με το πλαίσιο των συνεργασιών. Γιατί αναπόφευκτα θα υπάρξουν συνεργασίες και εκεί ίσως, λένε πολλοί συμπολίτες και εδώ πέρα πολλοί ακροατές, θα φανούν ποιοι πραγματικά θέλουν το κοινό καλό ή να εξυπηρετήσουν και συγκεκριμένα συμφέροντα και να έχουν ίδιο όφελος. Θέλω λίγο το σκεπτικό σας πάνω σε αυτό. Σωστά το λέτε. Ο στόχος και ο σκοπός μας είναι ο δεύτερος γύρος. Mm-hmm. Εμείς λειτουργούμε και σκεπτόμαστε και εργαζόμαστε, δουλεύουμε, είμαστε κοντά στον κόσμο. Από την πρώτη μέρα βγήκαμε κοντά στον κόσμο, δεν πήγαμε κάπου αλλού. Γυρίσαμε τα χωριά, μάθαμε τα προβλήματά τους, ξέρουμε τα έχουμε καταγράψει. Ο κόσμος μας έχει αποδεχτεί. Αυτό ήταν ένα πολύ θετικό για μένα. Να σας πω την αρχή, εγώ σαν νέος σε αυτό το νέο κύκλο της ζωής μου, να σας πω, ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός πώς θα με δεχτεί ο κόσμος. Μα ο κόσμος μας δέχτηκε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ όμορφα. Συζήτησε μαζί μας, είχαμε την αποδοχή, είχαμε πολύ κόσμο που πηγαίναμε στα χωριά. Το βλέπετε κιόλας και από τις φωτογραφίες που ανεβάζουμε κάθε τόσο. Είναι ο δεύτερος γύρος. Ο δεύτερος γύρος σε εμάς θα μας θέσει πρώτων πυλών της Δημαρχίας. Εκεί θα παλέψουμε ώστε να κερδίσουμε το Δήμο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ναι, αλλά και πάλι την επόμενη μέρα θα χρειαστείτε να συνεργαστείτε. Θα χρειαστεί, θα συνεργαστούμε, βέβαια. Τότε η ομάδα της Κοινωνίας Πολιτών με τον επικεφαλή τον κύριο Βιβιτσάνο θα συζητήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Φυσικά η πρόσκληση θα είναι προς όλους, εάν είμαστε δημοτική αρχή, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις συνεργασίες και να μπορέσουμε να διοικήσουμε. Γιατί το θέμα είναι να διοικήσεις. Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα. Τώρα αυτό ήταν λίγο πολιτικό που είπα. Όχι, ξέρετε κάτι. Αυτό που λέτε βασίζεται σε μια ικανότητα και νομίζω ότι το διακύβευμα είναι αυτό. Και το έχει πει και ο κύριος Λιβιτσάνος. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλές φορές βλέπεις και ένα μοντέλο. Ο κύριος Λιβιτσάνος έχει πει ότι εγώ διοικώ μια εταιρεία, συνεργάζομαι με πολλούς ανθρώπους. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα και η αγωνία σε όλα αυτά που το συζητώ με όλους και θα το συζητήσω και με τον κύριο Λιβιτσάνο. Είναι να εμπνεύσουμε και την κοινωνία να μας ακολουθήσει σε αυτά. Γιατί νομίζω ότι η κοινωνία παρακολουθεί από απόσταση και πρέπει να την κάνουμε αρρωγό σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε τον τόπο μας. Απόλυτα σεβαστό. Απόλυτα σεβαστό. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω τώρα να σας κάνω μια ερώτηση δύσκολη. Αν μου επιτρέπετε. Μάλιστα, να ακούσω. Λοιπόν, θέλω και ξέρετε γιατί θα σας την κάνω. Γιατί επειδή στα πηγαδάκια και στις συζητήσεις μπαίνει ένα ερωτηματικό, είστε εδώ και μπορείτε να απαντήσετε και να μην αιωρούνται διάφορα πράγματα. Στα πλαίσια λοιπόν της ενίσχυσης του ψηφοδελτίου σας, σας είδαμε να φωτογραφίζεστε πριν μερικές εβδομάδες στο πλευρό του κύριου Καραγιάννη, ο οποίος συνδράμει στον αγώνα, γνωρίζοντας ότι παρελθοντικά υπήρξαν κάποιες στιγμές διαφωνίας, τριβής. Θέλετε να μου αναπτύξετε λίγο το σκεπτικό που συνεργάζεστε με τον κύριο Καραγιάννη όσο θέλετε εσείς, χωρίς διάθεση να δημιουργήσω κανένα θέμα. Μα δεν υπάρχει καμία να μην απαντήσω στην ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω. Η κίνηση δεν είναι το Παρασκευά. Η κίνηση είναι της κοινωνίας πολιτών και των ανθρώπων που την απαρτίζουν. Είναι 52 άτομα. Είναι 60 με αυτούς που βοηθούν απ' έξω. Σωστά. Μάλιστα. Είναι τόσο. Άρα, όταν τέθηκε το θέμα του κύριου Καραγιάννη, που προσωπικά εγώ θα σας πω για τον κύριο Καραγιάννη, έχω ασυμβίβαστο με τον κύριο Καραγιάννη, να το γνωρίζετε αυτό, γιατί μια ομάδα από γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου έχουμε θέσει κάποιους προβληματισμούς στην εισαγγελία. Τα γνωρίζετε αυτά. Σωστά. Ωραία. Όμως, σαν γιατρός και σαν κοινωνικό έργο, νομίζω ότι διαθέτει, αν όχι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν γιατρών στην Λευκάδα και η επιστημονική του κατάρτιση και το κοινωνικό του έργο είναι πολύ μεγάλο. Αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Ένα το κρατούμενο αυτό. Mm-hmm. Δεύτερο,
η ομάδα, όταν τέθηκε το θέμα, εντάξει, αποφάσισε υπέρ του κύριου Καραγιάννη. Άρα, εγώ δεν μπορώ να σταθώ εμπόδιο γιατί, για το εγώ μου ή για το βέτο που θα ασκήσω στην κίνηση αυτή. Μάλιστα. Είναι απόλυτα λογικό, είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέω. Ναι. Γιατί στο τέλος, εάν το δω εγωιστικά, αυτός που ενδεχομένως να χάσει θα είμαι εγώ. Και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Μάλιστα. Άρα όλοι θα βοηθήσουμε προς τον κοινό μας στόχο. Τώρα, το τι έχουμε προσωπικά μας ο καθένας μας, θα βάζουμε στην άκρη. Και εξάλλου, να ξέρετε ότι η δικαιοσύνη έχει αναλάβει να διελευκάνει αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Από την άλλη, εύλογα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκαν απορίες πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί... όπως δημιουργήθηκαν, συγγνώμη κύριε Κουνιάκη, όπως τους δημιούργησε, δημιουργήθηκαν έτσι να τους φύγουν. Σωστά. Είναι η καλύτερη απάντηση αυτή. Είναι η καλύτερη απάντηση. Όπως τους δημιουργήθηκαν, έτσι να τους φύγουν. Mm-hmm. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια αντιδικία στην διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου με τον κύριο Καραγιάννη, δεν έχω καμία αντιδικία όσον αφορά την επιστημονική του κατάρτιση και το κοινωνικό του έργο. Μάλιστα. Σωστό. Και το τι είχε προσφέρει και στον αθλητισμό, να το πούμε και στην τελική ανάγκη. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και ξέρετε κάτι, και σας τιμά που το λέτε δημόσια, διότι πολλές φορές το κοινό καλό μπαίνει μπροστά και ο κοινός στόχος από όποια διάσταση απόψεων που μπορεί να δρομολογηθεί με τον τρόπο που έχει δρομολογηθεί, και νομίζω ότι απαντήσατε ξεκάθαρα. Και επειδή εωρείται από τον κύριο Καραγιάννη μια παλιά υπόθεση όσον αφορά και αυτή με την τιμωρία, τέλος πάντων, που είχε από το Υπουργείο και από το νοσοκομείο, τέλος πάντων, τέθηκε αυτό το ζήτημα. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή θα πρέπει να μην τα μπλέκουμε αυτά τα πράγματα. Είναι η προσωπική μου άποψη. Και σας λέω και πάλι όμως ότι υπάρχει μια παλιά ιστορία με τον κύριο Καραγιάννη, το οποίο έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, και θα δούμε τι θα βγάλει η δικαιοσύνη. Πάντως εγώ συνεργάζομαι. Ωραία. Με τον κύριο Καραγιάννη. Να το ξέρουν δηλαδή και απ' έξω, για να μην λένε ότι υπάρχει πόλεμος μέσα στην κοινωνία πολιτών. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος. Μάλιστα. Και καμία τριβή. Και καμία τριβή, και το λύνετε εσείς και δίνετε την καλύτερη απάντηση στο να υπάρχουν σχόλια, όπως καταλαβαίνετε, και να υπάρχουν και τα διάφορα κουτσομπολιά λίγες μέρες πριν από την κάλπη. Συνοψίζοντας, κύριε Παρασκευά, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα αυτών των εκλογών, όλοι κάνουμε λόγο ότι πρέπει να διακρίνουμε τους ικανούς και τους άξιους που ομολογουμένως υπάρχουν σε όλα τα ψηφοδέλτια. Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει το κριτήριο να επιλέξει με βάση το κοινό καλό και όχι το τι θα μου κάνεις για να σε ψηφίσω? Κοιτάξτε να σας πω, αυτό υπήρχε μέχρι το 2014. Mm-hmm. Αυτή τη φορά νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο κόσμος κοιτάει και θέλει και ψάχνει και διερωτάται για τους ικανούς. Και θέλει να ψηφίσει τους ικανούς και θα το δείτε. Είναι πολλοί οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν, οι κινήσεις είναι πολλές. Τα άτομα που στελεχώνουν τις κινήσεις, υπάρχουν πολύ ικανά άτομα μέσα στις κινήσεις, και εγώ θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι θα γίνει, ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα μπουν οι ικανοί αυτή τη φορά. Και θα είναι από όλες τις κινήσεις. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο κόσμος ψάχνει τους ικανούς. Ψάχνει και θα τους δει. Σωστά. Θέλω λίγο να επιμείνω στις συνεργασίες, μήπως βγάλω την είδηση, αν και δεν με δυσκολέψατε καθόλου, να πω την αλήθεια, κύριε Παρασκευά. Ξέρετε τι πιστεύω. Για ποιο λόγο να σας δυσκολέψω, κύριε Κουνιάκη? Θα σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο, και εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές σε πολλά ζητήματα η αλήθεια είναι η καλύτερη απάντηση σε όλα. Γιατί έχει τύχει να συνομιλήσω πολλές φορές με καλεσμένους όπου ζητούν να τα στρογγυλέψουμε τα πράγματα ή να μην τα θίξουμε. Και σας τιμά το γεγονός ότι είχα το ελεύθερο να μπορώ να ρωτήσω οτιδήποτε. Αυτό θέλω να το κρίνει ο κόσμος. Θέλω να το κρίνει ο κόσμος. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ένας δημοσιογράφος να θέτει ζητήματα που μπορεί ενδεχομένως να θέλουν λεπτό χειρισμό σε ένα δημόσιο μέσο που μας ακούει πολλοί κόσμος. Εγώ το εκτιμώ αυτό, κύριε Παρασκευά, πρέπει να πω. Και το εκτιμώ γιατί όταν ο άλλος λέει τη δική του την αλήθεια, ό,τι και να πει, το εξουδετερώνει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θέλω λοιπόν να πω, εσείς αυτή τη στιγμή συγγενεύετε ιδεολογικά, ή μάλλον δέχεστε το ότι συγγενεύετε ιδεολογικά με το χώρο του κινήματος αλλαγής που ανήκει και ο κύριος Καλός?
Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Γιατί αν επιτρέπετε. Κύριε Κουνιάκη, εγώ σαν Παρασκευάς ποτέ δεν υπήρξα μέλος κάποιου κόμματος. Δεν έχω εγγραφεί σε κάποια νεολαία. Δεν έχω ασχοληθεί με τις εκλογές. Δεν έχω υποστηρίξει κανένα. Η γυναίκα μου, ναι. Η γυναίκα μου είναι ενεργόμενος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εκλεγμένη την προηγούμενη φορά δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος. Ήταν στο επιμελητήριο. Είναι στην ΟΔΕ. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και από τα πολύ μεγάλα μας. Μάλιστα. Εδώ. Ωραία. Άρα η δεξιά της μεριά της συζύγου είναι καλά. Εκεί που είναι. Η δικιά μου, η δεξιά και αριστερή πλευρά του σώματός μου δεν είναι δαρμένες. Ναι. Ήμουν σαφής. Απόλυτα. Απόλυτα. Λοιπόν, απόλυτα, απόλυτα. Αφοπλιστικά θα έλεγα, κύριε Παρασκευά. Λοιπόν, κλείνοντας την ενδιαφέρουσα συζήτηση, θέλω, όπως το κάνω σε όλους τους υποψηφίους, επειδή είναι αυτή η εβδομάδα η τελευταία μέχρι τον πρώτο γύρο, δηλαδή που θα εκλέξουμε και δημοτικούς συμβούλους, και μπορεί από πολλοί από τους συμπολίτες μας να είναι αποφάσιστοι. Μάλιστα. Τι τους λέτε, για ποιο λόγο να επιλέξουν την Κοινωνία των Πολιτών? Καταρχήν θέλω να πω κάτι που έζησα όλους αυτούς τους μήνες, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Μέσα σε δύο γραμμές μόνο, σε δύο σειρές. Ήταν ένα ταξίδι, γιατί τελειώνει, σε τρεις μέρες τελειώνει, σωστά? Σωστά. Το οποίο η εμπειρία αυτή ήταν ανεπανάληπτη για μένα. Έζησα ό,τι δεν έχω ζήσει στη ζωή μου, που έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σαν γιατρός. Το ξέρετε το βιογραφικό μου, το έχετε διαβάσει. Βεβαίως. Αυτά που έζησα αυτούς τους 6-7 μήνες ήταν πάρα πολλά, και δηλαδή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που το έκανα αυτό το ταξίδι. Εγώ αυτό που έχω να πω στους αναποφάσιστους, έχω να τους πω σαν ότι ήρθε η ώρα της κοινωνίας. Ήρθε η ώρα των πολιτών, ήρθε η ώρα της κοινωνίας πολιτών. Μάλιστα. Θέλω... Νομίζω ήταν λίγο έτσι σαν σλόγκαν. Ασχοληθήκατε καθόλου με το πρόγραμμα, κύριε Παρασκευά? Γράψατε, δηλαδή, ας το πούμε, θέλω να... Εγώ έχω γράψει δύο κομμάτια από το πρόγραμμα. Είναι οι κοινωνικές δομές. Μάλιστα. Και όσον αφορά την προβολή, mm-hmm, του νησιού. Και έχω αναπτύξει ένα κομμάτι το οποίο είναι για τη δημόσια υγεία και την αποσυμφόρηση του νοσοκομείου. Αυτό το στολίδι που έχουμε, που έχει γίνει, μίλω τις έλλειπες για τη δεξιά, την αριστερά, την πάνω, την κάτω. Σωστά. Εντάξει, αυτό το στολίδι, ναι. Μάλιστα. Ποιος το έκανε, ποιος δεν το έκανε, ποιος το έφερε, ποιος δεν το έφερε. Έχω αναπτύξει ένα πρόγραμμα το οποίο ο Δήμος θα το αναλάβει αυτό. Είναι υποστολογημένο στο πρόγραμμά μας, mm-hmm, ώστε να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο, αλλά συγχρόνως να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους τουρίστες πιο πολύ, τους επισκέπτες, σε κέρια σημεία, ώστε να μην κινδυνεύσει τη ζωή. Μάλιστα. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Δεν έχει ξανά υποθεί αυτό το πρόγραμμα, και νομίζω ότι θα έχει μια ιδιαιτερότητα. Μάλιστα. Κάποια άλλη στιγμή, ενδεχομένως στο μέλλον, να το αναπτύξουμε. Με χαρά, και εμείς γενικότερα, αν όσοι είστε ενεργά μέλη της κοινωνίας μας, θέλουμε εδώ να συζητάμε δημόσια. Αυτή είναι και η δουλειά μας εξάλλου. Κύριε Παρασκευά, εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς και στο συνδυασμό, και σας ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κάλεσμα όλων. Έχω τη δυνατότητα να πω δύο λόγια. Χαρά μας. Και το κάλεσμα όλων στις 9 η ώρα στην κεντρική προεκλογική ομιλία του κύριου Λιβιτζάνου. Ένα έχω να σας πω. Έχω δει βιντεάκι που μου έστειλε ο Πάνος ο Φέξης. Θα είναι, ναι, μια, ναι, προεκλογική, ναι, ομιλία που θα έχει τα χαρακτηριστικά μεγάλων συγκεντρώσεων σε μεγάλα αστικά κέντρα, και χαίρομαι που μπαίνουμε και σε αυτή τη λογική. Όπως και η παρουσίαση που κάναμε. Βεβαιότατα. Όπως και η παρουσίαση. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Γεια χαρά. Επίσης, ευχαριστώ πολύ.